Κύριε Κουσουλέ, τι κάνετε? Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πραγματικά και εμείς τώρα προσπαθούμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Φιλοξενήσαμε λίγο νωρίτερα τον δικηγόρο της οικογένειας. Μας είπε ότι φοβάται γιατί δεν υπάρχει, λέει, και η κατηγορία της ανθρωποκτονίας στην δικογραφία μέχρι στιγμής. Υπάρχουν άλλες, όπως εγκληματική οργάνωση, αλλά δεν υπάρχει, λέει, η κατηγορία της ανθρωποκτονίας για τους συλληφθέντες και δεν ξέρει πόσο χρόνο θα πάρει η όλη διαδικασία μέχρι να μπορέσουμε να φτάσουμε στους πραγματικούς δολοφόνους. Εσείς τι πληροφορίες έχετε, κύριε Κουσουλέ? Είναι όπως τα λέει ο δικηγόρος της οικογένειας. Πραγματικά πρόκειται για μια πολύ μεγάλη δικογραφία. Βλέπουμε και το έχετε δει και εσείς ότι έχουν προφυλακιστεί 100 και πλέον άτομα για αυτά τα επεισόδια, τα θλιβερά επεισόδια τα οποία έλαβαν χώρα έξω από το γήπεδο της Αγίας Σοφίας. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμα ο δράστης ή οι δράστες, δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι αφαίρεσαν τη ζωή στον άτυχο Μιχάλη Κατσούριν. Και είναι κάτι το οποίο νομίζω γεννά διάφορα ερωτήματα σε ό,τι αφορά το τι ακριβώς συμβαίνει με τις έρευνες. Είναι προφανές ότι θα πρέπει να κάνουμε υπομονή, υπό την έννοια ότι τα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάδας έχουν στη διάθεσή τους το DNA διαφόρων ανθρώπων οι οποίοι έχουν συλληφθεί και έχουν προσαχθεί μέχρι στιγμής. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι πολύ μεγάλο βάρος να δώσουν και στο βιντεοληπτικό υλικό το οποίο υπάρχει, τη στιγμή της συλλογής, δηλαδή τη στιγμή που ο άγνωστος ή οι άγνωστοι τραυματίζουν θανάσιμα τον άτυχο Μιχάλη. Όλα αυτά τα στοιχεία πρέπει να σας πω τα περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και οι δικαστικές αρχές, δηλαδή οι τρεις ανακριτές οι οποίοι διεξάγουν την έρευνα. Αλλά εδώ πέρα προκύπτει αφενός ότι υπάρχει μια κολλησιεργία σε ό,τι αφορά τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών, και από την άλλη γύρονται και διάφορα άλλα ερωτήματα σε ό,τι αφορά το τι ακριβώς έχει συμβεί με τις αστυνομικές έρευνες, καθώς θεωρείται εξαιρετικά απίθανο και τα 104-105 άτομα τα οποία έχουν προφυλακιστεί να συμμετείχαν στην δολοφονία του άτυχου Μιχάλη Κατσουρή. Ως εκ τούτου, λοιπόν, εγώ εκτιμώ ότι εδώ πέρα πρόκειται για ένα διπλό φιάσκο της αστυνομίας, για να είμαστε ξεκάθαροι. Το πρώτο φιάσκο έχει να κάνει με την ανοργανωσιά η οποία υπήρχε εκείνη την ημέρα. Όλοι όσοι ήταν σε θέση ευθύνη, και αναφέρομαι και στο Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής, αλλά και σε δύο πρόσωπα τα οποία ήταν στο κέντρο επιχειρήσεων, οι οποίοι δεν αντιλήφθηκαν το τι ακριβώς θα συνέβαινε εκείνο το βράδυ και έδωσαν αλλοπρόσαλες εντολές στους αστυνομικούς με αποτέλεσμα να έχουμε αυτά τα θλιβερά επεισόδια και φυσικά την δολοφονία του Μιχάλη. Και από την άλλη, βλέπουμε ότι στην σπουδή να καλυφθεί το πρώτο φιάσκο της αστυνομίας, έχουμε μία έρευνα η οποία έχει διενεργηθεί και συλλήψεις οι οποίες έχουν συμβεί και προφυλακίσεις οι οποίες υπάρχουν, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχουμε απαντήσει το κέριο ερώτημα, το ερώτημα το οποίο ενδιαφέρει όλον τον ελληνικό λαό και φυσικά την οικογένεια, δηλαδή ποιος είναι αυτός ή εκείνοι οι οποίοι δολοφόνησαν τον άτυχο Μιχάλη. Mm-hmm. Άρα λέτε ότι εκείνο το βράδυ δεν μπόρεσαν να εκτιμήσουν σωστά την κατάσταση οι προϊστάμενοι, δηλαδή δεν... Υπάρχουν προφανείς, ακούστε, δηλαδή, υπάρχουν προφανείς ευθύνες και αυτές οι ευθύνες προκύπτουν και μέσα από το ρεπορτάζ. Οι ευθύνες είναι προσωποποιημένες, δεν είναι αόριστες. Εδώ πέρα, από το ρεπορτάζ τουλάχιστον το δικό μας προκύπτει ότι έχει τεράστια ευθύνη ο κ. Ματζιώκας, ο οποίος είναι ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής. Mm-hmm. Γιατί πρέπει να σας πω ότι αυτό το κονβόι των Κροατών το παρακολουθούσαν άνδρες της ΟΠ και μέχρι και την Ελευσίνα, και τότε δόθηκε για κάποιο δυσεξήγητο λόγο η εντολή να αποχωρήσουν και έμειναν κάποιοι λίγοι αστυνομικοί της αθλητικής βίας, οι οποίοι στη συνέχεια τους έχασαν. Και φυσικά όλοι όσοι ήταν στο κέντρο επιχειρήσεων εκείνο το βράδυ, καθώς υπολόγιζαν, μάλλον δεν υπολόγιζαν το γεγονός ότι οι Κροάτες χούλικαν θα πήγαιναν έξω από το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Αυτό το οποίο αυτοί είχαν ως πληροφόρηση είναι ότι θα φιλοξενούνταν από κάποιους φιλάθλους οπαδούς του Παναθηναϊκού πέριξη Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Ως εκ τούτου, όλη η αστυνομική δύναμη πήγε εκεί πέρα και έφυγε η Νέα Φιλαδέλφεια χωρίς κάποιους αστυνομικούς. Με αποτέλεσμα στις 11 η ώρα το βράδυ που πήρανε χαμπάρι το τι ακριβώς συνέβαινε και ότι όδευαν προς τον Περισσό να είναι πλέον πάρα πολύ αργά. 30 λεπτά σύμφωνα με τη δικογραφία υπήρχε αυτό το μακελιό έξω από το γήπεδο, αυτό το μακελιό το οποίο στάθηκε μοιραίο για τον Μιχάλη χωρίς να υπάρχει αστυνομική δύναμη. Αυτό νομίζω από μόνο τα λέει όλα. Ναι, όντως. Βέβαια υπήρξαν κάποιες καρατομήσεις όπως λέμε μετά. Δεν ξέρω αν εσείς πιστεύετε ότι με αυτό που έγινε μπορεί ας πούμε να... Εντάξει, την έχουν πληρώσει κάποιοι τροχονόμοι και την έχει πληρώσει και ο επικεφαλής αθλητικής βίας. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό που λέμε ότι έχει μπει το μαχαίρι στο κόκαλο. Και πρέπει να σας πω και κάτι άλλο, ότι ήδη έχει ξεκινήσει και μια ποινική προκαταρκτική έρευνα από τους εισαγγελείς, οι οποίοι διερευνούν
τυχόν αμέλειες και αναφέρουμε σε ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα τα οποία έχουν διαπραχθεί από ανώτερους αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας. Οι κατατομήσεις έγιναν, όντως έγιναν, τις ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολιτείου, ο κ. Οικονόμου, και ενδεχομένως ήταν κάτι το οποίο θα έπρεπε να γίνει, αλλά νομίζω ότι μέχρι στιγμής την έχουν πληρώσει ό,τι αφορά τον επιμερισμό των ευθυνών τα μικρά ψάρια. Έτσι, δεν έχουμε ασχοληθεί με τα μεγάλα ψάρια αυτής της ιστορίας. Και επαναλαμβάνω, υπάρχει Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής, ο κ. Ματζιώκας, και υπάρχουν και φυσικά και δύο πρόσωπα τα οποία εκείνη την ημέρα ήταν υπεύθυνα στο κέντρο επιχειρήσεων, που όπως έδειξαν τα πράγματα, δυστυχώς τα έκαναν θάλασσα επιχειρησιακά. Θέλω, αν μου επιτρέπετε, να σας δώσω και μια πληροφορία της τελευταίας στιγμής. Πληροφορούμε ότι εντός της ημέρας νομικοί εκπρόσωποι της ΠΑΕΑ εκαναμένεται να πάνε στους ανακριτές και θα δηλώσουν υποστήριξη της κατηγορίας, δηλαδή θα δηλώσουν παράσταση πολιτικής αγωγής, όπως λέγαμε παλαιότερα, σε ό,τι αφορά όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί και για τις θωρές οι οποίες υπήρξαν στο γήπεδο της Αγίας Σοφίας. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχετε και κάποια πληροφορία ότι μπορεί να έχουμε και άλλες καρατομήσεις. Δηλαδή, γιατί το διαβάζουμε αυτό τις τελευταίες ώρες σε κάποιες ιστοσελίδες, ότι έρχονται και άλλες καρατομήσεις κλπ. Έχετε κάποια τέτοια πληροφορία εσείς? Υπάρχει αυτός πληροφορία, δημοσιογραφική πληροφορία, ότι ενδεχομένως να υπάρξει μια σκούπα η οποία θα μπει σε ανώταρα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για τον κύριο Ματζιώκα, το Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής, και δύο πρόσωπα τα οποία ήταν στο κέντρο επιχειρήσεων. Θα περιμένουμε να δούμε το τι θα συμβεί. Βρίσκεται σε εξέλιξη η ένορκη διοικητική εξέταση, η οποία έχει διαταχθεί από την ελληνική αστυνομία, και φυσικά η πλέον σοβαρή έρευνα η οποία γίνεται σε ό,τι αφορά τον καταμερισμό των ευθυνών που υπάρχει στις αστυνομικές αρχές είναι η έρευνα την οποία κάνουν οι εισαγγελείς της χώρας. Υπάρχουν και κάποιες δηλώσεις από δικηγόρους όπως του κυρίου Κούγια ή του κυρίου Νουλέζα, διάβασα, που φωτογραφίζουν, λένε ο κύριος Κούγιας λέει ότι δεν είναι Έλληνας ο δολοφόνος. Ο κύριος Νουλέζας είπε ότι είναι ψηλός, εύσωμος. Δεν ξέρω, υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες? Ξέρουμε ποιος είναι τελικά? Κατά πληροφορίες υπάρχει ένα βίντεο το οποίο το έχουν στη διάθεσή τους οι δικαστικές αρχές, το οποίο βίντεο φέρεται να καταγράφει την στιγμή που ο Μιχάλης δεχόταν τα δολοφονικά χτυπήματα. Δεν είμαι σε θέση εγώ να σας πω ποιος ή ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτή την επίθεση. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι να κρατάμε μικρό καλάθι, γιατί το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις. Το έχουμε δει και στην περίπτωση του Άλκη Καμπανού. Είναι προφανές ότι οι συλληφθέντες, οι κατηγορούμενοι και όλοι όσοι ενεπλάκησαν σε αυτά τα επεισόδια αλλά και σε αυτό το δολοφονικό χτύπημα θα προσπαθήσουν να μετακυλήσουν τις ευθύνες από τον ένα στον άλλον. Εκτιμώ ότι θα πρέπει να γίνει πολύ προσεκτική δουλειά, και αυτό είναι πλέον το βάρος και της αστυνομίας αλλά και των δικαστικών αρχών, να έχουν αδειάσει τα στοιχεία σε ό,τι αφορά το ποιοι ήταν εκείνοι οι οποίοι λάβωσαν τον άτυχο Μιχάλη. Μάλιστα. Κύριε Κουσουλέ, ευχαριστώ πολύ. Βέβαια, χθες είχαμε και ένα πάρα πολύ τραγικό γεγονός για μας, για ένα συνάδελφό μας που το χάσαμε έτσι με ένα τραγικό τρόπο, τον Αντώνη το Χρυσουλάκη, από φωτιά που ξέσπασε μέσα στο διαμέρισμά του. Έτσι, και είναι κάτι συγκλονιστικό και σας το λέω αυτό, γιατί είχα συνεργαστεί με τον Αντώνη το Χρυσουλάκη και στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών όταν παρουσίαζα την περσινή σεζόν το απογευματινό Μαγκαζίνο. Ένας εξαιρετικός συνάδελφος, ένας πολύ καλός συντάκτης, αστυνομικός συντάκτης, αναγκαζόταν να κάνει δύο δουλειές για να επιβιώσει. Δούλευε το Σαββατοκύριακο, όπως πληροφορήθηκα, και σε κάποιο μπαρ. Μια τραγική κατάληξη. Προφανώς λόγω της κούρασης δεν αντιλήφθηκε ότι το μάτι της κουζίνας ήταν αναμένο. Τι να πω. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι συλληπιτήρια στους οικείους του και καλό κουράγιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνομιλία, κύριε Κουσουλέ. Να είστε καλά. Καλό 15 Αύγουστο. Επίσης.